Εσάς που βρίσκεστε εδώ σε αυτήν το ναό της κινήσεως, η οποία είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Και ένα πιο ιδιαίτερο λόγο που πανηγυρίζεται. Το πρόσωπο της Παναγίας είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο μέσα στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Είναι ξεχωριστό διότι όχι μόνο ότι ήταν η αιτία να έρθει ο Υιός και Λόγος του Θεού να γίνει άνθρωπος διαμέσω από τις σάρκες της Παναγίας, αλλά βλέπουμε από το βίο της ότι η ίδια αποκάλυψε τα χαρίσματα της αγιότητας, της αγάπης, της θυσίας, τις όλες τις αρετές οι οποίες, αδελφοί μου, μας καλεί όλοι μας ο Κύριος να τις αποκτήσουμε, η Παναγία τις είχε όλες και παραπάνω από όλες. Και μόνο διαμέσω των αιώνων ο Κύριος και Θεός μας, βλέποντας στο κόσμο της Παναγίας ότι θα γεννηθεί, την επέλεξε. Την χρησιμοποίησε για να κάνει την αποστολή του. Και ποια ήταν αυτή η αποστολή αυτή? Παρά να σώσει όλους εμάς. Διαχρονικά, μέσα στους αιώνες, όλη την ανθρωπότητα. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Έπρεπε να γεννηθεί το τέλειο δοχείο χάρη. Και σε αυτό βλέπουμε στο πρόσωπο της Παναγίας. Έρχεται και κατοικεί ο ίδιος ο Θεός μέσα. Είναι η πρώτη που ενώθηκε με τον Θεό. Κάτι αληθινό που όλοι μας αξιωνόμαστε διαμέσου της Θείας Κοινωνίας, αλλά η Παναγία με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και έτσι λοιπόν, βιώνοντας αυτό το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του ίδιου Λόγου του Θεού, έζησε απάνω εις τη γη, δίπλα στον Ιησού Χριστό, σχεδόν να μην έχει καθόλου. Απλά τον ακολουθούσε. Ήτανε αυτή η τελεία υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και όταν ήρθε η ώρα και η στιγμή, ο Κύριος ο Πάντος στο Σταυρό, παρέμεινε κοντά του κάτω στα πόδια του. Έτσι λοιπόν όταν ήρθε η ώρα και τις ίδιες της Παναγίας να αποχωρήσει από την γη, βλέπουμε κάτι διαφορετικό να γίνεται. Βλέπουμε ότι να 3 μέρες νωρίτερα να την έχει προετοιμάσει όλους τους μαθητές. Γνώριζε την ώρα και τη στιγμή. Όπως ήρθε ο Άγγελος Κυρίου και τη είπε την ώρα τη στιγμή του Ευαγγελισμού, 3 μέρες πριν τη κινήσεω τη Παναγία, ήρθε πάλι ο Άγγελος να τη αναγγείλει το άλλο χαρμόσυνο τη κινήσεω. Έτσι λοιπόν μέχρι εκείνη τη στιγμή, διαμέσου πάλι μέσα από τις προσευχές, μάζεψε τους Αποστόλους, την προετοίμασα μέχρι εκείνη τη στιγμή που θα αποχωρήσει. Και μετά εκοιμήθη, σαν κοιμόμαστε στο κρεβάτι για μας. Η διαφορά όμως, αδελφοί μου, ήταν δυνατόν ο Υιός της να την αφήσει να περάσει από τον θάνατο. Πως Υιός της ήρθε και την παρέλα. Γι' αυτό λέμε μετέστη, έφυγε από τη ζωή και πήγε ευθύνη στον παράδεισο. Κάτι το οποίο στον παράδεισο μόνο αν ένας άλλος βρίσκεται. Αυτός που σταυρώθηκε είναι το ίδιο. Έτσι λοιπόν, μετέστη στον παράδεισο,
και ενώ αποχώρησε από μας εδώ στη γη, παραμένει κοντά μας. Ήδη παραμένει η μητέρα όλων μας. Είναι τότε η μητέρα του Θεού μας Ιησού Χριστό, κατά τη σάφη, την ανθρώπινη φύση του, και παραμένει η μητέρα όλων μας, γιατί είναι η μεσήτριά μας, αδελφοί μου, προς τον Κύριο. Ο Κύριος είναι ο μεσάγοντας μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, είναι που μας ενώνει με τον Θεό. Η Παναγία είναι η μεσήτρια μεταξύ εμάς όλους ανθρώπους με τον Υιό της, τον Ιησού Χριστό. Έχοντας αυτή τη σχέση λοιπόν, και εμείς καλούμεθα κάθε ώρα και στιγμή να προσευχόμαστε εις εκείνη. Γιατί έχοντας την ελπίδα αδελφοί μου στον Θεό, χρειαζόμαστε και κάποιο μέσο. Για μας το μέσο είναι η Παναγία μας. Γι' αυτό κάθε μέρα, αν μπορούμε να την έχουμε στη μνήμη μας, θα μας ωφελήσει. Γι' αυτό καλούμεθα κάθε μέρα να διαβάζουμε τους χαιρετισμούς. Σήμερα διαβάσαμε τα εγγόμια. Ό,τι και να τις ψάλλουμε είναι πολύ λίγο. Γιατί χωρίς την Παναγία δεν θα είχαμε σωτηρία. Με χωρίς την Παναγία δεν θα είχαμε τρόπο να μπορούμε να αποκατασταθεί η δική μας σχέση με τον Θεό. Και αν σας υπενθυμίσω, έως όπου ήρθε ο Κύριος εις την γη, όλοι ήταν καταδικασμένοι εις τον Άγιο. Ζούμε λοιπόν, αδελφοί μου, που ψάχνουν και μην έχουν πρότυπα. Τα πρότυπα τα έχουμε μπροστά μας. Η Παναγία, τους Αγίους μας, αν κοιτάξουν και διαβάσουν με ελπίσουν την ιστορία τους, τον βίο τους, θα μάθουμε πολλά. Ψάχνουν να βρούμε άλλα πράγματα τα οποία δεν μας ωφελούν. Επειδή και σε μια εποχή τεχνολογίας που τρέχει πολύ γρήγορα, τα παιδιά μας, τα εγγόνια σας, ακολουθούνται με άλλα πρότυπα τα οποία δεν τους ωφελούν. Έτσι λοιπόν και εσείς έχετε αυτή την ευθύνη, αδελφοί μου, να φέρετε τα παιδιά κοντά στην Παναγία. Να αφιερώνετε τον χρόνο να προσεύχεστε όπως έκανε η Παναγία. Τι έκανε 12 χρόνια μέσα στο λαό, εκεί που έπαιρνε μόνο η ιερείς και ανθρωπότητα, ζούσε η Παναγία εκεί. Προετοιμάστηκε. Γι' αυτό ερχόμαστε σήμερα, αδελφοί μου, να την ημνήσουμε για την κίνησή της και να την παρακαλέσουμε κι εμείς να γίνει η δική μας η Μεσσήτρια μέσα από τα δικά μας τα φτωχά λόγια, μέσα από τη δική μας τη φτωχή την πίστη, μέσα από τη δική μας την προσευχή, αδελφοί μου, να έρθουμε κι εμείς να φέρουμε στη μνήμη το πρόσωπό της. Για να μας αξιώσει ο Θεός μια ημέρα και εμείς να βρούμε άξι της σωτηρίας και της ευλογίας να μπούμε στην ουράνια βασιλεία. Αυτό το παρακαλούμε. Αυτή την ευχόμενη η δική της μεσητεία και έχουμε αδελφοί μου πάντοτε η χάρη του Θεού και τη παρήθανε πάντοτε μαζί σας. Και βλέπετε μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, τη βλέπουμε παντού. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε μετά την Αγία Τριάδα, τον Θεό, πρώτη θέση την Παναγία. Είτε μέσα και στον λαό, βλέπουμε στο κέντρο, που πάει το μάτι, στη μέση. Αλλά πάντοτε με τον Ιησού Χριστό κοντά. Βλέπουμε στο τέμπλο, μετά τον Ιησού Χριστό, την Παναγία. Σε κάθε ακολουθία θα ακούσουμε την Παναγία. Την δημιουργία και την ενδοσφαίραση του Σεραφείου. Αναγνωρίζουμε ότι είναι κάτι ξεχωριστό.
είναι η κλίμαξ, όπως λένε οι πατέρες, που ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Εύχομαι λοιπόν, αδελφοί μου, να κυλιμπλούμε, να φιλοξάζουμε κάθε ώρα και στιγμή στη ζωή μας και να μας φροντίζει και να μας ταιριάζει όλους μας. Αμήν. Δύναμη πολύ.